Μετά από συζητήσεις και σχεδιασμούς εβδομάδων για την ολοκλήρωση των τεχνικών συζητήσεων με εμπλεκόμενα κράτη, ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος που έχει στήσει η Κυπριακή Δημοκρατία με στόχο τη μεταφορά βοήθειας προς τους χυμαζόμενους Παλαιστινίους στη λωρίδα της Γάζας βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έναρξη λειτουργίας του. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες συνδεόμαστε με τον Μάριο Αδάμου. Μάριο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φυσικά φαίνεται όλα είναι έτοιμα για την πρώτη διαδρομή μεταφοράς διαθαλάσσης ανθρωπιστικής βοήθειας στην λωρίδα της Γάζας. Να πούμε ότι το πρωί στο λιμάνι της Λάρνακας κατέπλευσε πλοίο υποστήριξης, το οποίο άρχισε να φορτώνεται η βοήθεια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν λεπτομέρειες για το πότε θα αποπλέψει αυτό το πλοίο και τι ρότα θα ακολουθήσει, δηλαδή αν θα έχει προορισμό τη Γάζα ή λιμάνι της Αιγύπτου. Αυτό που αναμένεται είναι να υπάρξουν όσο γίνεται πιο ασφαλείς συνθήκες προσέγγισης στην περιοχή και φυσικά να ανάψει το πράσινο φως το Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι προ μερικών εβδομάδων βοήθεια περίπου 80 τόνων έφτασε από την Βρετανία. Σε αυτή προστέθηκε και βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία βρισκόταν αποθηκευμένη στο λιμάνι της Λάρνακας. Όπως επίσης, αρχές της εβδομάδας, τα κλιμάκια Ισραηλινών επικεφαλής, συνταγματάρχη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, είχε επαφές στην Κύπρο, έτυχε της σχετικής ενημέρωσης, επισκέφθηκε εγκαταστάσεις και υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά και φύλαξη αυτής της βοήθειας. Προηγήθηκαν δύο επισκέψεις του αντίστοιχου κλιμακίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τελαβίβ, ενώ το θέμα απασχόλησε επανειλημμένως και τις συζητήσεις που είχαν το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου. Μάλιστα. Μάριο Αδάμου, σε ευχαριστώ πολύ.